η δίψα των ομογενών να επικοινωνήσουν με την πατρίδα τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλη και εμείς εδώ ως Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές την δυνατότητα από την έναρξη της σεζόν σε αυτούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν εδώ με τους συμπατριώτες τους. Βέβαια έχουμε και μια ιδιαίτερη δυναμία με τους κρητικούς της Αυστραλίας. Οι Κρήτες της Αυστραλίας ετοιμάζονται να τιμήσουν τον μεγάλο κρητικό καλλιτέχνη τον Κώστα του Μουντάκη. Σύνδεση ευθύς αμέσως με Αυστραλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ξαγρυπνά ο κύριος Τσουρδαλάκης, ο Αντώνης, ο πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μας και θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Τσουρδαλάκη, την καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα, Νίκο μου. Χαρά και τιμή και πάλι που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε από το πρόγραμμά σου. Καλησπέρα σε εσάς, καλημέρα σε εμάς εδώ πέρα. Τι ώρα είναι στην Αυστραλία? Ξημερώματα 5 ώρα το πρωί. Είναι 5 ώρα το πρωί. Περιοχή Μελβούρνη. Μελβούρνη Αυστραλίας, όπως πολύ σωστά ανάφερες. Σήμερα Σάββατο πρωινή ώρα, αργά το βράδυ θα γίνει μεγάλη γιορτή για τον μεγάλο καλλιτέχνη τον Κώστα τον Μουντάκη. Είναι μια συναυλία σταθμός στην ιστορία εδώ πέρα των κριτικών, διότι γιορτάζουμε φέτος τα 50 χρόνια, μισός αιώνας από την επίσκεψή του, την πρώτη επίσκεψή του ως πρώτος κριτικός καλλιτέχνης που έφτασε εδώ στην Αυστραλία. Έχουμε το 1971. Και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν έχει ήχο, αν μπορούμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από τις πρόβες. Για να ακούσουμε λίγο. Φωστά. Ο Σύφης, ο Τσουρδαλάκης και η παρέα του. Είναι, Νίκο μου, συγκεκριμένα οι τέσσερις γλυράδες εδώ της Αυστραλίας, γεννημένα εδώ στην Αυστραλία. Εκτός από τον Σύφη τον Τσουρδαλάκη, είναι μαζί του ο Αντώνης ο Πετρατοπινάκης, ο Γιάννης ο Πολάκης και ο Μιχάλης ο Πλατήραχος, όπου οι δύο έχουν έρθει από το Σίδνη, τη Μελβούρνη και συμμετέχουν μαζί με τις Μελβούρνης. Η συναυλία αυτή, να αναφέρω, Νίκο μου, ότι θα γίνει και στο Σίδνη στις 5 Μαρτίου με τους ίδιους λιράδες για τους ομογενείς εκεί του Σίδνη. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα 50 χρόνια που γιορτάζουμε φέτος τον Κώστα Μουντάκη είναι και 30 χρόνια από το θάνατό του. Άρα είναι δύο σημαντικές επαιτίου για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος καλλιτέχνης που έφτασε εδώ στην Αυστραλία. Και το περιμένουν εκεί οι κριτικοί της Αυστραλίας πώς και πώς αυτά τα αφιερώματα, βέβαια. Μην ξεχνάς ότι είναι η πρώτη εκδήλωση μετά το lockdown. Δεν έχει ξαναγίνει γλέντι από το Μάρτιο του 20. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Βέβαια, εδώ και ένα χρόνο, 11 μήνες περίπου. Πόσοι θα παρευρεθούν στη συναυλία για τον Κώστα τον Μουντάκη στην Μελβούρνη? Δυστυχώς, λόγω περιορισμού χώρου, ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε πλήρης η αίθουσα. Ναι. Θα έχουμε όμως, θα είναι γεμάτη, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Γι' αυτό και χθες το βράδυ αποφασίσαμε ότι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από την σελίδα της Ομοσπονδίας μας για αυτούς που δεν μπορούσαν να μπουν στην αίθουσα μέσα. Οπότε δηλαδή και εδώ οι κριτικοί, εδώ τοπικά, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα και να παρακολουθήσουν 12. Και να ζήσουν και να βιώσουν τον παλμό εκεί της εκδήλωσης. Σωστός. 9 η ώρα το βράδυ Αυστραλίας, είναι 12 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος. Μια χαρά, μια χαρά. Έχουμε και περιορισμούς εδώ στο Δήμο Ηρακλείου από σήμερα. Δεν έχετε ενημερωθεί, είμαι σίγουρος, λόγω έτσι των επιδημιολογικών δεδομένων. Όχι. Οπότε αύριο το μεσημέρι, κύριε Τσουρδαλάκη, δηλαδή Σάββατο μεσημέρι. Ώρα,
Σάββατο μεσημέρι, ώρα, ώρα Ελλάδος. 20 Φεβρουαρίου. Ναι, η ώρα το βράδυ. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Το κλίμα στην κοινότητα εκεί των Κριτών της Μελβούρνης ποιο είναι αυτή την περίοδο? Θα έλεγα, μην ξεχνάτε ότι ήμασταν κλειδωμένοι μέχρι την Τετάρτη. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο μέσα σε 5 μέρες να διοργανωθεί η εκδήλωση. Αν και είχε ανακοινωθεί, απρόπτα ο πρωθυπουργός μας εδώ πέρα μας ξαναέκλεισε μια εβδομάδα με κάποια κρούσματα που είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες και υπήρχε αβεβαιότητα τελικά θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μέσα σε 4 μέρες λοιπόν καταφέραμε και την στήσαμε την εκδήλωση. Μάλιστα, ενώ βλέπουμε βέβαια ακριβώς από πίσω μου, βλέπουμε και πλάνα από την τελευταία επίσκεψη του Κώστα Μουντάκη το 1989 στην Αυστραλία, που ξεσήκωσε εκεί τα πλήθη με αυτό τον... Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη με την σύζυγό του, την Αγγελική Μουντάκη, την οποία την χάσαμε πριν 19-20 μέρες, έτσι. Ας μου επιτραπεί λοιπόν να πω ότι θα της αφιερώσουμε την συναυλία την αυριανή στη μνήμη της, αφού ήταν πριν 19 μέρες την χάσαμε την κυρία Αγγελική. Και θα έχουμε και ένα μήνυμα από τον γιο του Κώστα, τον Μάνο του Μουντάκη, στις οθόνες μας από το βράδυ να παιχτεί. Πώς νιώθουν οι Κρήτες εκεί της Αυστραλίας στο άκουσμα της λύρας, της μελωδίας, του ήχου, του λαού του? Πώς νιώθει ένας κριτικός ο οποίος βρίσκεται εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά? Νίκο μου, εγώ δεν έζησα τις μέρες εκείνης γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί. Είχα μόλις γεννηθεί 9 χρονού. Αλλά από ό,τι μου έχει πει ο πατέρας μου, από ό,τι έχω διαβάσει από τις διηγήσεις στα βιβλία, όταν πρωτοήρθε ο Μουντάκης το 1971, μιλάμε, ήταν 2.500 κόσμος στην αίθουσα, πανζουρλισμός που λέμε, διότι είχαν πρωτοέρθει οι κριτικοί τότε νεομετανάστες στη δεκαετία του 50 και του 60. Υπήρχε λοιπόν μεγάλη δίψα για το κριτικό στοιχείο, για κριτική μουσική. Και όταν πρωτοακούστηκε τότε ότι θα έρθει ο Μουντάκης το 70, καταλαβαίνεις λοιπόν τι δημιουργήθηκε. Καταλαβαίνεις λοιπόν το κλίμα. Βέβαια, βέβαια. Τι είχε δημιουργηθεί, έτσι. Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο και μου είπατε, Νίκο, περιμένω πώς και πώς να έρθω στην Κρήτη να επισκεφθώ το νησί. Και μάλιστα μου είπατε και μία μαντινάδα από το τηλέφωνο, η οποία ποια είναι? Κλείσι μου, λέει, εισιτήριο να φύγω την Τετάρτη. Για δεν μπορώ να διαφορώ την Κρήτη από το χάρτη. Και νομίζω το νιώθετε. Δεν είναι στίχοι και λέξεις που τις λέτε εγώ, έτσι απλά. Το νιώθετε. Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Νίκο μου, διότι όπως είπαμε στο τηλέφωνο χθες, όταν είσαι συνηθισμένος να κατεβαίνεις την Κρήτη κάθε χρόνο το καλοκαίρι και αυτομάτως αυτό σου κόβεται, τουλάχιστον από το 20, μάλλον και το 21, δεν θα μας δοθεί ευκαιρία να έρθουμε στην Κρήτη. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο νοσταλγικό γίνεται πλέον η Κρήτη, αφού τη στιγμή που έχεις επαφή κάθε χρόνο σχεδόν με το νησί. Κύριε Τσουρδαλάκη, τα σύνορα παραμένουν κλειστά της Αυστραλίας, σωστά? Οπωσδήποτε παραμένουν κλειστά, διότι δεν μας επιτρέπει η κυβέρνηση να αναχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι τα σύνορα κλειστά για τη στιγμή αυτή. Μάλιστα. Και φαντάζομαι η ψυχολογία είναι κάπως πεσμένη, αλλά έρχονται αυτές οι εκδηλώσεις για τον Κώστα το Μουντάκη που θα ανέβει κάπως, θα αναπτερωθεί το ηθικό. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε, μην ξεχνάτε ότι με τα σύνορα κλειστά δεν μας επιτρέπεται ούτε και η πρόσκληση σε καλλιτέχνες. Είχαμε σκοπό φέτος να φέρουμε τους Εύζωνες. Ήταν να έρθει η προεδρική φρουρά για την εθνική μας επέτειο. Βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ακυρωθεί. Μεταφέρονται πλέον για τον Οκτώβριο με μια αισιοδοξία ότι μήπως τον Οκτώβριο τα σύνορα έχουν ανοίξει και θα μπορούμε τέλος του χρόνου να έχουμε κάποιες επισκέψεις από την γενέτειρα. Οι εμβολιασμοί πότε ξεκινούν, κύριε Τσουρδαλάκη, στην Αυστραλία? Νομίζω τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα, μέσα το Φλεβάρι, Μάρτι, θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί, αλλά αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορεί και μέχρι το τέλος του 2021 να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Το μήνυμά σας στους κριτικούς
που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Την αγάπη μου σε όλους, όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε επαφή συνεχώς με ανθρώπους δικούς μας στην Κρήτη. Εμείς δεν ξεχνάμε την Κρήτη και το ξέρουν. Περιμένουμε, ανυπομονούμε να βρούμε πάλι στο νησί κάποια στιγμή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να κλείσουμε με ένα λεπτό, να δούμε λίγο από τις πρόβες, λίγο, να μπούμε λίγο ξανά. Κύριε Τσουρδαλάκη, να σας καλησπερίσω, να σας καλημερίσω στην ώρα της Αυστραλίας και θα τα ξαναπούμε. Έχουμε συχνή επικοινωνία. Να είστε καλά. Σίγουρα, Νίκο μου. Χαιρετούμε, να σας ευχαριστήσω. Για να δούμε λίγο τις πρόβες.